Αυτό είναι ένα iPhone 13 Pro Max. Αυτό είναι ένα iPhone 14 Pro Max. Και αυτό είναι το ολοκέντρο iPhone 15 Pro Max. Ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Από εδώ είναι όλη η παρέα. Σύσσωμη, Κωνσταντίνα, Κρίστη, Λίνα, Αντώνης και Άγγελος από πίσω. Και ήρθε αυτή η μέρα του χρόνου, στην οποία θα ανοίξουμε και θα δούμε για πρώτη φορά το ολοκένουργιο iPhone 15 Pro Max. Και πιστέψτε με, θα έρθει με μια ιστορία όπως πάντα. Όπα, φέτος έχουμε και νέα συμμετοχή στην ομάδα. Το νέο iPhone είναι. Το iPhone 18 Pro Max. Πες τι έκανες με λοιπόν, το 14, ωραία. Όλη την αλήθεια. Πέρυσι ανοίξαμε το 14 Pro και έκτοτε με βλέπετε χρησιμοποιώ αυτό, που είναι το παλιό μου 13 Pro Max. Long story short, δεν μου άρεσε, είχε κάκι στην μπαταρία, επιβεβαιώνει και ο Άγγελος το 14 Pro. Κακή, πολύ κακή. Κάκι στην μπαταρία και άλλα πράγματα σύνοντα μικρό και δεν με βόλευε. Και γύρισα στο παλιό μου. Οπότε, για να δούμε. Σήμερα θα κάνω την αναβάθμιση από το 13 στο 15. Και επίσης θα το συγκρίνουμε και με το 14, το οποίο είναι της Κωνσταντίνας αυτό, γιατί έπρεπε να κάνουμε έξοδα. Στα χέρια μου έχω το μπλε μοντέλο. Ναι, το μπλε. Το μαλλί της Κρίστης. Ωραία, λοιπόν, το Titanium Blue 256 GB και με μοναδικό χαρακτηριστικό που το βλέπω συνέχεια από πίσω, USB Type-C. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μέλλον. Εγγύσαμε. Για το συγκεκριμένο του φίλου μου του Άγγελο. Αλλά θα έχω εγώ την τιμή να τα ανοίξω έτσι για το σπάσιμο. Άντε, καλά. Άντε. Λέω είναι μεταχειρισμένο, έλα. Πά, μόλις έχασε 300 ευρώ. Πάμε και από την άλλη. Άλλα 300, πάμε. Μην το χτυπάς, τι κάνεις. Χώρα παραγωγής, Κίνα. 3, 2, 1. Φέρει ένα 14 συγκρίνω τα τηγάνια. Γρήγορη σύγκριση της κάμερας. Είναι ίδιες έως και μικρότερες, γιατί έχει μεγαλύτερη προεξοχή η εγκατάσταση της κάμερας, όχι τόσο οι κάμερες. Οπότε είναι καλό αυτό. Πάμε τώρα να πιάσουμε πρώτη φορά πως είναι το νέο τιτάνιο. Το οποίο βέβαια λένε ότι γρατσουνιέται πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, θα φορά θήκη. Η αίσθηση όντως είναι πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά το βάρος. Εντάξει, όλοι λένε καταλαβαίνεις το βάρος. Δεν καταλαβαίνεις το βάρος. Αφήστε τα τώρα, ξυπνάκιδες. Εμένα μου άρεσε αυτό. Γυάλιζε. Άποψη, αυτό εδώ το χρώμα τώρα. Έχω το δω χρόνια έτσι. Είναι τρομερό. Δεν με ξετρελαίνει όσον αφορά το μπράστο υλικό, αλλά έχει ωραία υφή. Έλα, κουμπίστε. Έλα, το παίρνατε με. Ακουμπίστε όλοι. Α, κουμπίσουμε λίγα χέρια. Ωραία το iPhone, το παλιά. Είναι αυτή η ψευτικούρα, ρε. Μόνο Android, ρε. Φύγια μου. Πάρτε το να μην το βλέπω. Βγάζει λίγο, σαν ψεύτικο, σαν αυτά τα dummy phone είναι τώρα. Που έχουν στις βιτρίνες και δεν ανοίγει. Συνεχίζουμε με την συσκευασία. Οπα. Έχουμε, αυτό είναι ωραίο. Συμφωνεί. Type-C καλώδιο, braided κιόλας. Πολύ ωραίο. Αλήθεια. Ναι. Βέβαια, άκουσα από review στο εξωτερικό ότι δεν είναι το γρήγορο καλώδιο αυτό. Φυσικά μην είχε γρήγορο καλώδιο. Ναι. 120 ευρώ αναβάθμιση είναι το καλό καλώδιο. Ήρθε η ώρα για να αποκτήσουμε ρατζουνιές. Ταραν! Ο σχεδιασμό. Θα πω αυτά που ξέρετε ήδη. Έχουμε τα volume buttons και αυτό εδώ το κουμπί. Το οποίο είναι προγραμματίσιμο. Μπορείς να βάλεις διάφορα κάμερα και αυτά. Θα το δούμε πώς λειτουργεί. Αποχωρούν, δεν άντεξε. Είναι αρνητής iPhone η μικρή μου. USB Type-C, απελευθέρωση. Αγγελέ, το πατάω. 3, 2, 1. Άνοιξε. Α, 10 λεπτά μετά. Εννοείται να πω αυτή τη στιγμή ότι είναι Παρασκευή πρωί. Μόλις θα παραλάβαμε, θα τρέξουμε να κάνουμε το edit για να το παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά τον Κωνσταντίνο, τον κουμπάρο μου, που μας προμήθευσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε με τα ολοκένουργια iPhone για να κάνουμε το βίντεο για σας και να έχουμε και εμείς μια άποψη αν αξίζει να αναβαθμίσετε. Γιατί εμένα αυτό είναι που με καίει. Θα κάνουμε μια σύγκριση με το 14, με το 13 και θα δούμε. Όσο κάνουμε τώρα τα update, να σας πω ότι δεν ξέρω τα specs, δηλαδή βοηθήστε με, ανοίξτε Google, τι άλλαξε. Τώρα, γιατί α17 Pro. α17 Pro, επεξεργαστής. Το μόνο που με νοιάζει πρακτικά και θέλω να δοκιμάσουμε είναι η κάμερα. Είμαστε τρελαμένοι πλέον, τα κινητά είναι προέκταση του χεριού μας, ειδικά εμείς που κάνουμε βίντεο, vlog, social media. Λένε ότι έχει το καλύτερο σύστημα 7 φακών, ισχυρίζονται. Έτσι λένε. Για το zoom, γιατί εγώ πάω σε συναυλίες και κάθομαι μακριά και τώρα το επί 3 δεν μπορώ να δω καλά τις ρητίδες του The Weeknd και της Billie Eilish. Επί 5 το βλέπεις στην ψυχή. Θέλω να βλέπω
τα μάτια τους μέσα θέλω να βλέπω. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά εύχομαι να έχουν διορθώσει την μπαταρία και να έχουν κάνει σωστές αναβαθμίσεις, γιατί όλο κράσαρε το 14 όταν το είχαμε πάρει στις αρχές. Με το τέτοιο, με το iOS. Έχεις την ικανοποίηση να σετάρεις μόνο σου. Face ID, εδώ πάμε άλλη μία. Το νέο ανανεωμένο πρόσωπο. Παλιά είχαμε το μοχλάκι το οποίο έβαζε το κινητό στο silent λειτουργία στην αθόρυβη, κάτι που το χρησιμοποιώ πάρα πολύ με στη μέρα για να μην έχω πολλές ειδοποιήσεις και όλα αυτά, ειδικά με τη μικρή όταν πέφτει για ύπνο. Αλλά τώρα μας δίνει και άλλες επιλογές. Όπα ρε, δες προσέχει. Έχουμε focus για να μην σκάνει ειδοποιήσεις, κάμερα, φακό, voice memo, shortcut και διάφορα τέτοια. Εγώ προσωπικά και ο Άγγελος το βάλουμε για την κάμερα. Εγώ θα το βάλω να μου αναβοσβήνει τα φώτα στο δωμάτιο. Α, οκ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα το σετάρεις εσύ. Με τα shortcuts, 3, 2, 1. Καλώς ήρθατε στο νέο ανανεωμένο. Dynamic Island και εσύ, πω, δυναμικό νησί. Το είδαμε και στο προηγούμενο. Χρήσιμο feature, εγώ μόνο με Spotify το χρησιμοποιούσα, δεν ξέρω εσείς αν είδατε κάτι. Και με timers. Και με timers, ναι, σωστά. Τι άλλο μας ενδιαφέρει, με αυτό, να πατήσετε αυτό το κουμπί. Όλοι αυτό περιμένουμε. Όλοι αυτό περιμένουμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Μας ενημερώνει τα πορτρέτα πλέον βρίσκονται στην κανονική κάμερα. Αυτό σημαίνει δεν χρειάζεται να έχεις 800 mods. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι λέει portrait. Υπάρχει. Υπάρχει ακόμα το portrait mode. Απλώς άμα θέλεις γίνεται και αυτόματα. Ναι, αυτό. Έχουμε 48 megapixel. Ο ίδιος αισθητήρας, ακριβώς η ίδια. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή σε άποψη specs δεν έχουμε διαφορά. Έχουμε πάρα πολύ διαφορά στο zoom, σε λειτουργίες και όλα αυτά. Ξεκινώντας, έχουμε το 0,5 τον φακό. Έχουμε το 1. Όπα. Λοιπόν, έχουμε το 1, το 2 και το 5. Παρόλα αυτά, πλέον με ένα απλό tap μας πηγαίνει σε 28 mm ή 1,2, 35 mm και 24 που είναι το απλό. Για όσους δεν ασχολείστε επαγγελματικά με φωτογραφία και όλα αυτά, μπορείτε να μην καταλάβετε. Είναι απλά ένα zoom. Okay. Στην πραγματικότητα όμως, αυτά εδώ τα preset, ας το πούμε που έχει, έχουν μεγάλη σημασία στη φωτογραφία και στο πώς απεικονίζεται το θέμα μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ένα απλό zoom. Είναι ψηφιακό. Αλλά επειδή ο μεγάλος αισθητήρας είναι 48 MP, μέχρι και δύο φορές άμα ζουμάρεις έχεις περιθώριο μέχρι τα 12. Οπότε ουσιαστικά στο 1,2 ή στο 1,5 θα γράψει 15-16 MP και θα τα κάνει upscale σε 24. Ναι, οπότε για τον απλό χρήστη κάνει διαφορά, μπορεί και όχι, αλλά εμείς θα το ανακαλύψουμε. Οπότε ξεκινάω την ίδια φωτογραφία, 0,5 επί 1, 28 mm, 35 mm, επί 2 και επί 5 στην ψυχή του Άγιου. Okay. Θα χρησιμοποιήσουμε τον Αντώνη ως μοντέλο. Μπορείς να κάνεις πλέον αυτό από 0,5 να φτάνεις μέχρι επί 5. Ωπ, το είδες. Πάνω δεξιά. Ζουμάρεις τόσο και σου κάνει μια μικρογραφία. Σου δείχνει preview από τον ευρυγόνιο φακό για να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στη selfie. Βλέπετε εδώ το F. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιείται αυτόματα το portrait. Και στην προσινή θα το κάνει. Ακριβώς. Οπότε πατάμε το edit και πλέον έχουμε αυτό εδώ που είναι το portrait. Και χωρίς καν να κάνουμε κάτι, επιλέγει εδώ και μπορούμε να το κάνουμε portrait mode. Τα πατάμε εγώ, πάμε στον Άγγελο. Σε μένα. Οπότε, ας πούμε, πανεύκολα μπορείς να κάνεις μια απλή selfie που τράβηξε, μια απλή φωτογραφία, να την κάνεις πορτρέτο. Είναι ενδιαφέρον, σου γλιτώνει χρόνο και σκέψη. Δηλαδή, πλέον είσαι σε φάση. Βγάζεις το κινητό από την τσέπη, πατάς το κουμπί συνεχόμενα, ανοίγεις εδώ, πάβαρας. Καπάκι πάνω. Έλα ρε. F1,4. Κοπάνα και εδώ λίγο. Φίλε, εντάξει. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Που από μόνη τη φωτογραφία είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά το να έχει τη δυνατότητα να κάνει παπάδε με το πάτημα ενό σκουπιού είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται έχουμε και το RAW Max. Α, ξέρει τι RAW έχει όμω τώρα. Τώρα μπορεί να γράφει και 48 MP σε όχι RAW. Σωστό! Τώρα για αυτούς που είναι πιο πολύ στα specs, έχουμε την επιλογή στο ProRes να έχουμε HDR, SDR και Log. Τα οποία για έναν απλό χρήστη τα ξεχνάει, ακόμα και εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Αλλά θα τα χρησιμοποιήσουμε τώρα με τον Άγγελο να σας δείξουμε τις δυνατότητες και παρόλα αυτά εσείς αποφασίζετε αν είναι κάτι που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε και σε τι επίπεδα μπορείτε να το πάτε. 4K60 σε ProRes δεν γίνεται, αλλά πλέον μπορείς να συνδέσεις έναν εξωτερικό δίσκο πλέον μετά από χρόνια που ήταν κάτι που το ζητούσαμε. Διότι κάνει και τη μεταφορά αρχείων πολύ εύκολα. Και για να δούμε τώρα θα το υποστηρίξει. Η απάντηση είναι πως ναι φίλε. Ακραίο. Και γράφεις κατευθείαν εδώ. Max time 88 λεπτά γιατί παίρνει από εδώ από τη μνήμη. Και είναι τρομερή ιδέα ότι μπορεί να γράψει cinematic με ένα κινητό. Αυτό το παραδεχτώ. Έχω πάθει λίγο σοκ. Wow, αυτό είναι
Τέλειο. Α! Είπε 25 φτάνει. Αυτό τώρα έπρεπε να πάω στη συναυλία του The Weeknd. Όπου και να το θα τον έβλεπα. Δεν θα σε δω έτσι όπως θα έπρεπε. Δες το ρε φίλε, δες το. Θα τα βλέπω όλα τα κάθαρα. Εδώ θα τον ο The Weeknd και θα τον έβλεπα. Έχει εδώ πάνω πρέπει να καταλάβεις πού είσαι. Αυτό, πού βρίσκεσαι. Για να βγάλουμε group selfie. Όχι, η σωστή είναι αυτή. Α, ναι, έτσι. Η Κρίτσι είναι πρωτεγουσιάν. Καλέ! Πάμε και για ένα απλό βίντεο στον επίένα φακό. Γεια σου Άγγελε, τι κάνεις? Πώς φαίνεται το νέο iPhone? Φοβερό, φοβερό. Φοβερό. Γρήγορο vlog test. Ο γενικά ο ήχος και όλα αυτά είναι από το κινητό. Πάμε να πούμε και για τα κορίτσια. Πες μου ότι μπορείς να γυρνάς μεταξύ των φακών σε φορτίξη. Γεια! Δεν ξέρω. Γεια σας! Εδώ είμαστε, δουλεύουμε. Φορτίξη 60, ναι. Αλήθεια λες. Δεν μπορείς παλιά. Όχι. Όσο γράφεις. Βρω τι. Τώρα ανακάλυψε ο Άγγελος ότι 4K60 μπορούσα να κάνω zoom ξε-zoom. Βασικά να αλλάζω τις φακούς. Όσο γράφεις με 4K60. Ναι. Να δω 4K60. Για τους άπιστους. Τι λες. Και εννοείται έχουμε και το action mode και όλα αυτά τα κόλπα. Και πάμε έξω να το δούμε σε κανονικές συνθήκες. Σωστές όμορφες τουμπάνες. Τρέχω. Τι λες ρε. Είναι πολύ καλό, αλλά πρακτικά εγώ όταν είχα το 14 το χρησιμοποιήσει ποτέ. Το χρησιμοποιήσει μια φορά, αλλά καλό να το έχεις. Ξέρεις τι γίνεται, έχουν κάνει και την απλή σταθεροποίηση τόσο καλή. Ναι, ισχύει αυτό. Που δεν το χρειάζεται τις περισσότερες φορές. Δεν το χρειάζεται. Πάμε να δούμε για κάποια cool πορτρέτα, καθώς θα χρησιμοποιήσουμε και τον επί 5 φακό για τέλειες φωτογραφίες. Εννοείται για όσους ξέρουν να βγάζουν. Ένα, δύο, τρία, ωραίος. Τι λες ρε. Τέτοιες δεν βγάζαμε με τις κάμερες κάποτε. Τι λες ρε. Είναι όταν έχεις περιθώριο, είναι game changing ο επί 5. Και μάλιστα και επί 17 αν βγάλω, 13. Πάλι η ποιότητα θα είναι πάρα πολύ καλή. Άγγελε, τι που χρησιμοποιείς το 14 με στιγμής, για πες. Κοίτα, ο επί 5 η αλήθεια είναι ότι μου έλειπε από το Huawei. Όταν γύρισα στο iPhone. Αλλά τώρα επέστρεψαν. Πάμε τώρα να πάρουμε και κάποια ωραία cinematic πλάνα για αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Αρνητικό σίγουρα που βρήκαμε στο κομμάτι του cinematography είναι ότι δεν έχει cinematic με τον επί 5. Έχει portrait mode με τον επί 5, αλλά όχι cinematic. Ενώ το προηγούμενο έχει cinematic με τον επί 3. Okay, ναι. Αλλά εντάξει, ο επί 5 προφανώς έχει πολύ καλό μποκέ σε κοντινά και σε απλό βίντεο. Το θέμα που είχα παρατηρήσει στο iPhone 14 υπάρχει και στο 15, γιατί ήταν θέμα αισθητήρα, το πόσο κοντά μπορεί να εστιάσει με το main φακό. Δείτε την ενώ σε ένα βίντεο στο Instagram και μάλλον θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνηθίσουμε. Βγάζουμε και εδώ ένα ProRes log. Και ένα ProRes log. Σε 4K60. Φίλε, να σου πω τώρα ότι εγώ όντως τη βλέπω τη διαφορά στην ποιότητα ή να μην στο πω. Αυτό πρέπει να ακούσω, ότι έχουμε διαφορά. Αυτό πρέπει. Πίσω στο στούντιο και ήρθε η ώρα του απολογισμού. Ειλικρινή άποψη δικιά μου. Αξίζει να αναβαθμίσεις από το 14 στο 15. Όχι, είναι η απάντηση. Εκτός κι αν είσαι τρελαμένος να ασχοληθείς με βιντεογραφία συγκεκριμένα και όχι απλά φωτογραφία. Σε ένα κινητό. Από το 13 τώρα στο 15, εγώ προσωπικά θα αλλάξω τους ώστε να δω τις διαφορές. Παρ' όλα αυτά, πάλι μπορώ να πω ότι είναι κοντινή η μάχη αν δεν είσαι τρελαμένος. Όντως ο επί 5 φακός είναι εντυπωσιακός, αλλά και ο επί 3 είναι πάρα πολύ χρήσιμος, ειδικά όταν δεν έχεις πολύ περιθώριο για να βγάζεις φωτογραφίες. Και στην τελική, ένα απλό digital zoom φτάνει στο 90% όπως σας παρακολουθεί το βίντεο. Αυτό εδώ πάει στον Άγγελο τώρα. Ορίστε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις δικές σας εντυπώσεις ή κάποια features που σας εντυπωσίασαν ή κάτι που δεν αναφέραμε και θα θέλετε να δοκιμάσουμε. Μπορεί να κάνουμε κάποιο short με αυτό. Τσεκάρετε εδώ το βίντεο που έκανα unboxing και τις πρώτες εντυπώσεις από το iPhone 14 Pro τότε που είχα τσεκάρει για να δείτε τη σύγκριση. Κάντε εγγραφή και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.